πάλι με την κυρία Παπαγιανόπουλε. Θα θέλαμε να μας δώσετε τα φώτα σας για ένα πρόγραμμα για την ενίσχυση των μικρών και των πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό στην περιφέρεια Πελοποννήσου, το οποίο ξεκίνησε χθες. Πείτε μας δύο για το πρόγραμμα. Καλημέρα σας, κυρία Καστρατά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Για να αναφερθούμε σε μία πρόσκληση η οποία δημοσιεύθηκε από την διαχειριστική της Πελοποννήσου και αφορά ένα πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων και νομίζω καλό θα είναι να ενημερώσουμε λίγο τους επιχειρηματίες της περιοχής για το αν δεν έχουν ενημερωθεί μέχρι τώρα και το τι αφορά και τις λεπτομέρειες έτσι συνοπτικά του προγράμματος. Αυτό είναι μια δράση η οποία ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται σε 30 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ πρέπει να δώσουμε τα εύσημα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου αλλά και στη διαχειριστική που κατόρθωσαν να δεσμεύσουν το ποσό αυτό και να το διοχετεύσουν αγορά σε μια περίοδο, σε μια τέτοια αρνητική οικονομική συγκυρία που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο επιχειρηματικός κόσμος. Ποιες είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα και να υποβάλουν αίτηση? Κοιτάξτε να δείτε, αίτηση μπορεί να υποβάλει μεγάλη γκάμα επιχειρήσεων, όπως είπα, κυρίως αυτές που έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Μέσα στον οδηγό υπάρχει μια λίστα με τους κωδικούς αριθμούς δραστηριότητας, στην οποία μπορεί να τρέξει ο εκάστοτε σύμβουλος, επιχειρηματίας, συνάδελφος, μελετητής, λογιστής και να δει αν όντως περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα για να μπορέσει να συμμετέσχει στο πρόγραμμα. Αλλά κυρίως αφορά αυτούς που έχουν πληγεί. Έτσι. Είναι επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε αναστολή λειτουργίας στις μέρες της πανδημίας, της έξαρσης πανδημίας. Ναι, κυρίως είναι αυτές που ας πούμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο είχαν λάβει τις επιδοτήσεις, τα 800, αυτές που είχαν πληγεί πραγματικά. Εδώ να κάνουμε μία αναφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις και στα κριτήρια αξιολόγησης του προγράμματος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε το κέριο, το σημαντικότερο σε αυτό το πρόγραμμα που το καθιστά διαφορετικό από τα άλλα, είναι ότι αφορά μη επιστρεπτέα επιχορήγηση. Δεν είναι δάνειο, είναι κεφάλαιο κίνησης το οποίο δεν το επιστρέφει η επιχειρηματία στο κράτος. Είναι καθαρή ρευστότητα που παρέχεται στις επιχειρήσεις με σκοπό να τους δώσει μια ανάσα, με σκοπό να καλύψουν τα έξοδά τους το 2021. Είναι σημαντικό αυτό να το καταλάβει ο κόσμος, ο επιχειρηματίας. Δεν το επιστρέφει, δεν είναι δάνειο. Και αυτή είναι και η ιδιαιτερότητά του. Κατά τα άλλα, κάποιες προϋποθέσεις που οι βασικές που υπάρχουν είναι ότι πρέπει να έχει κάνει έναρξη πριν την 1η-1η του 2019 η επιχείρηση, να είναι στους επιλέξιμους ΚΑΔ, ο κύριος ΚΑΔ να είναι στη λίστα του οδηγού ή αυτός που έχει τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα και να έχει το λιγότερο δαπάνες του 2019 να έχει πάνω ίσο ή πάνω με από 10.000. Κύριε Παγιανόπουλε, μου ξέρετε ποιο είναι το ποσό περίπου που θα δοθεί στο μέσο όρο των επιχειρήσεων? Υπάρχει κάποιο στάνταρ ή υπάρχει ανάλογα με το... Δίνεται το 50% των δαπανών του 19. Mm-hmm. Αν μια επιχείρηση έχει 20.000 δαπάνω στο 19, θα πάρει 10.000. Αν έχει 40, θα πάρει 20.000. Το ελάχιστο ποσό που δίνεται είναι 5.000 και το μέγιστο είναι 40.000. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει μια επιχείρηση να έχει τουλάχιστον 10.000 έξοδα ετήσια το 19. Και όταν λέμε έξοδα, εννοούμε όλα. Αγορές εμπορευμάτων, αγορές πρώτων υλών, δαπάνες για παροχή υπηρεσιών, ενίκια μισθοδοσίες, τα πάντα. Όλα τα έξοδα που έχει μια επιχείρηση περιλαμβάνονται σε αυτόν τον όρο που λέει το πρόγραμμα. Να μας πείτε τι άλλο πρέπει να γνωρίζει η επιχειρηματία που θέλει να ενταχθεί στο πρόγραμμα, πότε λύγει έτσι, η υποβολή των ετήσεων. Και αν υπάρχουν κάποια στεράκια το οποίο δεν μπορεί να τα γνωρίζει μόνος και πρέπει να εμπιστευτεί κάποιον ειδικό. Να σου πω λοιπόν, να αναφερθούμε στα κριτήρια αξιολόγησης που είναι σημαντικά. Πώς κάποιος δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος να επιδοτηθεί, τι μετράει, ποια είναι τα όρια που μπορεί να πάρει κάποιος για να επιδοτηθεί. Το πρώτο κριτήριο αφορά τις μονάδες εργασίας. Δηλαδή κατά πόσες μέρες ασφάλισης έχουν οι εργαζόμενοι σε μια επιχείρηση συνολικά το 2019. Εκεί έχουμε μέγιστο ποσοστό, 25% που μπορεί να πάρει κάποιος εκεί, 25 μόρια στα 100. Ένα δεύτερο κριτήριο είναι ο δείκτης κέρδους. Δηλαδή, πόσο κερδοφορά ήταν η επιχείρηση το 19. Εκεί μετράει ο λόγος, η σχέση κέρδη προφόρων τόκων προς κύκλο εργασιών.
το ανώτερο ποσό που μπορεί να πάρει κάποιος εκεί ποσοστό είναι 15%. Και φτάνουμε τώρα στο σημαντικότερο ποσοστό, στο 60%, στα 60 μόρια, που έχει να κάνει με τη σύγκριση των τριμήνων, του δεύτερου τριμήνου του 2019 και του δεύτερου τριμήνου του 2020, από 1η Τετάρτου μέχρι 36. Το ποσοστό της πτώσης που έχει ο επιχειρηματίας τα δύο αυτά τρίμηνα θα παίξει καθοριστικό ρόλο στο να επιδοτηθεί και το πρόγραμμα. Όσο πιο μεγάλη λοιπόν είναι η πτώση από το τρίμηνο του 2019 το δεύτερο, στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, τόσο πιο μεγάλες πιθανότητες έχει να πάρει περισσότερα μόρια για να επιδοτηθεί. Γι' αυτό εγώ λέω ότι μεγάλες πιθανότητες να επιδοτηθούν είναι αυτές οι επιχειρήσεις που είχαν το δεύτερο τρίμηνο του 2020 πολύ χαμηλούς τζίρους, πολύ χαμηλούς κύκλους εργασιών. Έτσι, αυτές έχουν και περισσότερες πιθανότητες να επιδοτηθούν. Ας πούμε, μια επιχείρηση που έχει 0 κύκλο εργασιών, γιατί ξέρετε, υπάρχουν επιχειρήσεις που το δεύτερο τρίμηνο του 20 είχαν 0 κύκλο εργασιών, ήταν κλειστές. Αυτές, εφόσον είχαν 0 κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 20 και κάποιο κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 19, παίρνουν τα 60 μόρια, οπότε έχουν μεγάλες πιθανότητες να επιδοτηθούν. Τώρα, μπορούμε να πούμε, ακούω διάφορα, ας πούμε, ότι αυτό ίσως να αφορά μεγάλα ξενοδοχεία. Ίσως να αφορά... Όχι, μπορούν να κάνουν αίτηση και μικρές επιχειρήσεις και να επιδοτηθούν. Απλώς λογικό είναι όταν μια μεγάλη επιχείρηση έχει πιο πολλά έξοδα θα πάρει κάποια περισσότερα χρήματα, διότι είναι, είπαμε, το 50% των δαπανών του 2019. Έτσι, μια μικρότερη επιχείρηση θα πάρει λιγότερη επιδότηση. Να ξέρετε ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων και αν κάποιος μπορεί μόνος του ή με τη βοήθεια κάποιου ειδικού, κάποιου λογιστή, κάποιου έτσι. Ναι, να συμπληρώσω μόνο κάτι, ότι αυτό το κεφάλαιο κίνηση που θα πάρει η επιχείρηση θα πρέπει να το αναλώσει όλο μέσα στο 2021. Και αυτό μπορεί να αποδειχθεί μεταγενέστερα από το ε3 του 2022. Έτσι, δηλαδή, αυτά τα χρήματα πρέπει να πέσουν στην επιχείρηση. Αυτό προσπαθεί να κάνει η περιφέρεια, προσπαθεί να δώσει ανάσα στον επιχειρηματία να κερδίσει χρόνο έτσι ώστε να μπορέσει το 2021 να κρατηθεί. Έτσι. Τώρα, 8 δεκάτου ξεκίνησαν αιτήσεις χθες, 1η δεκάτου στις 3 η ώρα λήγει το πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ μικρή η προθεσμία, είναι ασφυκτικές οι προθεσμίες και επειδή το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, διότι αυτό αποτελεί καθαρή ρευστότητα από τις λίγες φορές, αν όχι μόνη, που έχει δοθεί τέτοιο πρόγραμμα. Και αυτό είναι βέβαια απόρρια των συνθήκων που ζούμε, έτσι. Είναι ασφυκτικές προθεσμίες, γι' αυτό εγώ νομίζω ότι θα πρέπει και οι λογιστές όσο μπορούν, αν έχουν χρόνο, να συνδράμουν σε αυτό, να στηρίξουν τους επιχειρηματίες, γιατί μόνο τα μελλοντικά γραφεία δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στον τόσο μεγάλο όγκο των αιτήσεων που θα χρειαστεί. Τώρα, σε μια ερώτηση, αν μπορεί κάποιος να το κάνει μόνος του που είπατε ή με σύμβουλο, κοίταξε να δείτε, καλό είναι να απευθυνθεί σε ένα σύμβουλο, ο οποίος ξέρει καλά τα οικονομικά της επιχείρησης. Έχει διαβάσει καλά το πρόγραμμα. Να τον ενημερώσει, να του κάνει μια πρώτη αξιολόγηση, να δει κατά πόσο πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπει και μεταγενέστερα και στην υλοποίηση θα χρειαστεί κάποιος σύμβουλος. Οπότε, καλό είναι να απευθυνθεί. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος επιχειρηματίας, έτσι, ο οποίος έχει ντρυφήσει, έχει κάποιες ιδιαίτερες οικονομικές γνώσεις, όχι ιδιαίτερες, βασικές οικονομικές γνώσεις, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να το κάνει και ο ίδιος μόνος του. Έτσι. Απλά ίσως μια συμβουλή ενός λογιστή, ενός οικονομολόγου, ενός μελετητή να είναι το ιδανικό. Κύριε Βαγενόπουλο, μας πείτε, επειδή όπως είπατε είναι πολύ σφιχτική ημερομηνία, αλλά υπάρχει και μεγάλο το ενδιαφέρον. Εδώ και 24 ώρες περίπου έχει ανοίξει το πρόγραμμα. Και ήδη έχουν απευθυνθεί σε εσάς πάρα πολλοί επιχειρηματίες. Υπάρχει περίπτωση να κλείσει νωρίτερα, αν τελειώσουν τα χρήματα και γίνει η επιλογή των προσώπων νωρίτερα? Όχι, δεν έχουμε τέτοια πληροφόρηση, δεν νομίζω να κλείσει νωρίτερα. Απλώς δεν θα πάρει παράταση πιθανότητα. Γιατί? Γιατί μέχρι τέλος του χρόνου πρέπει ήδη να έχουν γίνει και αξιολογήσεις, να έχουν βγει και τα αποτελέσματα, διότι είναι ασφυκτικές προτιμήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει χρόνος, γι' αυτό και η περιφέρεια θέλει μέσα στο Μάρτιο του 2021 να έχει δώσει τα χρήματα. Είναι πολύ γρήγορες οι διαδικασίες, πολύ γρήγορα στήθηκε το πρόγραμμα και πιστεύω θα αποτελέσει μια ανάσα για τις επιχειρήσεις
που θα τους δώσει μια ρευστότητα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.